Το θέμα μου είναι Δημήτρης Κουτρούπης και ρωσική διασπορά. Το 1959 ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος εκλέγεται προϊστάμενος της αδελφότητας Ζωή. Τότε αρχίζει μία εμφανή συνεργασία του πατρός Ηλία με τον Δημήτρη Κουτρούπη, αν και 3 χρόνια πριν ο Κουτρούπης έχει αρχίσει να συναναστρέφεται με κύκλους των περιοδικών Ακτίνες και Ανάπλασης που εκδίδονται από συνεργαζόμενα με την αδελφότητα Ζωή Χριστιανικά Σωματεία, τα οποία δημοσιεύονται μερικά άρθρα. Όμως, από το 1959 μέχρι το 1965, χρονιά που ο πατήρ Ηλίας παρετείται από τη θέση του προϊσταμένου της αδελφότητας, η παρουσία του Κουτρούπη ως εξωτερικού συνεργάτη είναι ουσιαστική. Δημοσιεύει άρθρα ή μεταφράσεις άρθρων σε περιοδικά, εισηγείται θέματα σε συνάξεις μελών της αδελφότητας ή σε συνάξεις που φέρουν το χαρακτήρα ενός άτυπου θεολογικού φροντιστηρίου. Η σχέση Μαστρογιαννόπουλου-Κουτρούπη ανάγεται στα νεανικά τους χρόνια, από τότε που ήταν μαθητές στο Πειραματικό Σχολείο Αθηνών. Αναθερμάνθηκε στα χρόνια της κατοχής και συνεχίστηκε με αλληλογραφία όταν ο Κουτρούπης έφυγε στο εξωτερικό. Τα περισσότερα από τα γράμματα αυτά δημοσιεύθηκαν με τον τίτλο «Γράμματα αγωνίας» το 2000 με μικρή εισαγωγή του πατρός Ηλία. Η συνεργασία αυτή θα φέρει μια νέα συνθήκη και νέο περιεχόμενο στο θεολογικό προσκήνιο. Χωρίς ποτέ να σταθεί ή να εκφραστεί κριτικά απέναντι στην προτεσταντίζουσα θεολογική κατάσταση που επί 1,5 αιώνα χαρακτήριζε το θρησκευτικό βίο στην Ελλάδα ή απέναντι στον σχολαστικό θεολογικό ακαδημαϊσμό, ο Κουτρούπης άρχισε σιγά σιγά να ξυλώνει την οθεία και να υπενθυμίζει το πατερικό και λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι παρακολουθούσε από χρόνια τη θεολογική αναγέννηση που αναπτυσσόταν στους κύκλους των θεολόγων της ρωσικής διασποράς με κέντρο το Παρίσι και την Βοστόνη. Αυτές τις θεολογικές προσεγγίσεις άρχισε να κάνει γνωστές στον τόπο μας, είτε με άρθρα του, είτε με αναπτύξεις στο άτυπο φροντιστήριο, είτε με μεταφράσεις σε περιοδικά ή συλλογικά τομίδια. Χαρακτηριστικά αναφέρω τις περιπτώσεις έκδοσης 3 τέτοιων τομιδίων. Α. Θεολογία, αλήθεια και ζωή. Πνευματικό συμπόσιο. Αθήνα 1962, όπου περιέχονται άρθρα των πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, Βλαδίμιρου Λόσκι, πατρός Αλεξάνδρου Σμέμα, πατρός Ιωάννου Μάγκεντορφ. Β. Η λειτουργία μας. Αθήνα 1963, όπου περιέχονται άρθρα των Αλεξάνδρου Σμέμαν, Ολιβιέ Κλεμάν, τον βάζω και τον Κλεμάν στους Ρώσους της Διασποράς, σαν και είναι Γάλλος, αλλά αναπτύχθηκε μέσα στο κέντρο των Ρώσων του Παρισιού και ήταν στην διευθυντή του περιοδικού Κοντιάκ. 3. Μοναχισμός και σύγχρονος κόσμος. Πνευματικό συμπόσιο επί τη διατηρή του Αγίου Όρους. Αθήνα 1963. Όπου περιέχονται άρθρα των αρχιμανδρίτων Σομφρονίου, Λαχάροφ του Έσεξ των γνωστών και πατρός Ιωάννου Μάγκεντορφ. Οι περισσότερες μεταφράσεις αυτών των άρθρων έγιναν από τον ίδιο τον Κουτρούπη. Ήδη μάλιστα στο περιοδικό Ακτίνες έχουν δημοσιευθεί άρθρα του με εκτενείς αναλύσεις των 2 βιβλίων του Ιωάννου Μάγκεντορφ για τον Γρηγόριο Παλαμά και είναι το πρώτο σοβαρό δημοσίευμα για τον Γρηγόριο Παλαμά. Επιτρέψτε μου να το πω ως ανέκδοτο. Όταν στις αρχές δεκαετίας του 60 έλεγες Παλαμάς,
Γρηγόριος Παλαμάς, σε διόρθωναν και σου έλεγαν Κωστής Παλαμάς. Ήταν άγνωστο το όνομα. Λοιπόν, ο Κουτρουμπής έκανε γνωστή τη θεολογία του Παλαμά μέσω των δύο αυτών βιβλίων του Μάγερντορφ και επίσης τη θεολογία του Καβάσιλα. Λοιπόν, το δύο βιβλίο του Ιωάννου Μάγερντορφ και του βιβλίου της Μοίρας Λόμπορονδίν για τον Νικόλαο Καβάσιλα, καθώς και των, των δύο βιβλίων του Παύλου Ευδοκίμου, «Η Ορθοδοξία» και το άλλο «Η γυναίκα και η σωτηρία του κόσμου», όπου είναι ουσιαστικά μία μελέτη για τη θέση της Παναγίας στην Ορθόδοξη Παράδοση. Το 1964, ο Κουτρουμπής σχετίζεται με την ομάδα που ξεκινάει την έκρουση του περιοδικού σύνορο, επικεφαλής της οποίας είναι ο Χρήστος Διαμαράς. Πολύ γρήγορα ο Κουτρουμπής αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο του περιοδικού, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό των τευχών του και στην οργάνωση της σύνης. Το σύνορο εξέδωσε 12 τεύχη. Σε κάθε σχεδόν τεύχος η θεολογία της ρωσικής διασποράς είναι παρούσα. Δημοσιεύονται άρθρα των Λεωνίδα Οσπέσκη, Βλαδίμιρου Γλώσσικη, Σέργιου Μπουλγάκοφ, Παύλου Ευδοκίμοφ, Λέοντο Ζάντερ, με τον οποίο είχε και μια προσωπική σχέση, και αυτό και μετά το θάνατό του έγραψε και μια πολύ αξιόλογη νεκρολογία. Νικολάου Μπερδιάεφ, Βλαδίμιρου Σολοβιώφ, Αλέξανδρου Σμέμ, Ιωάννου Μέγεντορ, Γεώργιου Φλουρόφσκι, χώρια η κατεκλογή παραθέσεις θέσεων και χωρίων. Μνημονεύω και δύο άρθρα του Ολιβιέ Κλεμά, ο οποίος ανήκει στην Ορθόδοξη κοινότητα τη Ρωσική Διασπορά του Παλαιστινίου. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις και οι αναφορές οφείλονται σε πρωτοβουλίες του Κουτρουμπή. Οι περισσότερες μάλιστα έχουν μεταφραστεί από τον ίδιο. Ποιος ήταν όμως αυτός ο Κουτρουμπής που τόσο καταληπτικά συνέβαλε ώστε να αλλάξει το περιεχόμενο του θεολογικού λόγου στην Ελλάδα, ώστε μέχρι σήμερα να μιλάμε για θεολογία της δεκαετίας του 60. Σε σημείο μάλιστα που οδήγησε τον Χρήστο Γιαναρά να διατυπώσει το συμπέρασμα ότι η θεολογία στον τόπο μας χωρίζεται στην περίοδο πριν από τον Δημήτριο Κουτρουμπή και στην περίοδο μετά από αυτό. Ο Κουτρουμπής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921. Από αστούς γονείς, οι παιδικές και σκεφτικές εμπειρίες του ήταν ο τακτικός εκκλησιασμός με τους γονείς του, κάποια προσκυνήματα και ηθικές νοθεσίες απλών ιερέων της Εκκλησίας της γειτονιάς του, μια ανεπίγνωστη δηλαδή ευσέβεια, που στα εφηβικά του χρόνια υποχώρησε. Τελειώνοντας το πειραματικό σχολείο Αθηνών, εγγράφεται στη Νιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου με τη φιλοδοξία να διακριθεί ως χειρούργος. Πριν όμως τελειώσει τη φοίτηση, ένα τραύμα στο δεξί πόδι του εξελίσσεται σε φλεγμονή επικίνδυνη για τη ζωή του. Αυτή η περιπέτεια καταλήγει τελικά σε αγκύλωση του δεξιού γόνατος, μια διαβίου πλέον αναπηρία που θα έχει σημαντικές συνέπειες γι' αυτό. Η εξέλιξη αυτή γίνεται αφορμή να εκπληρωθούν έντονες μεταφυσικές ανησυχίες και η ανάγκη επιλογής νέων στόχων τον οδηγεί στην αναζήτηση απαντήσεων σε θέματα υπαρξιακά. Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές της γερμανικής κατοχής και είναι φανερό ότι το γενικό κλίμα οδύνης επηρεάζει τον ψυχικό του κόσμο παράλληλα με την προσωπική του περιπέτεια. Διαβάζει θρησκευτικά έντυπα της εποχής και έρχεται σε επαφή με κύκλους της αδελφότητας ζωή που αυτά τα έντυπα εκφράζουν. Πριν όμως οι επαφές αυτές προλάβουν να αποδώσουν, γνωρίζεται συμπτωματικά με βενεδικτίνους μοναχούς που παρεπιδημούν στην Αθήνα και που η θεολογική τους μόρφωση είναι εντυπωσιακή. Νομίζει ότι στην πνευματική παράδοση που εκπροσωπούν
θα βρει τις απαντήσεις που αναζητάει, ενώ παράλληλα τον συγκινεί ιδιαίτερα το λατρευτικό τυπικό της Καθολικής Εκκλησίας. Τότε, το 1941, θα πρέπει να προσδιοριστεί η σχέση του με την Καθολική Εκκλησία. Το 1946 φεύγει για την Ευρώπη. Από το 1946 μέχρι το 1949 σπουδάζει φιλοσοφία στο Χέιδρο Κόλετ της Οξφόρδης, ενώ από το Σεπτέμβριο του 1948 επισκέπτεται συχνά τη Λιόν, στην οποία παραμένει και ολόκληρο το 1949 για να παρακολουθήσει μαθήματα φιλοσοφίας. Η παραμονή του στη Λιόν συνδέεται με τη γνωριμία της ομάδας του Πέρτελιμπάκ. Σημαντική ομάδα, λίγο μια παρένθεση για να σας πω ότι πράγματι στη Λιόν γινόταν κάτι πολύ σημαντικό. Μια ομάδα κληρικών της Καθολικής Εκκλησίας έκανε ένα άνοιγμα προς την παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω της λειτουργικής παραδόσεως Ορθοδοξίας. Ετοιμαζόταν, όπως ξέρετε, η Δεύτερη Βατικανή Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Πάπας ο Πίος ο Δεύτερος ανησύχησε για αυτά τα ανοίγματα αυτής της ομάδας των πολύ σπουδαίων θεολόγων και τους έκανε καρδινάλιους, διαλύοντας τους. Ο νεαρός Κουτρουμπής είναι μια ελπίδα για τους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο για τις πνευματικές του ικανότητες, αλλά και γιατί είναι και εκεί γλώσσα και παράδοση μπορεί να τους βοηθήσει στις αναζητήσεις τους. Θα σταλεί μετά στη Βηρυτό να διδάξει στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Άγιος Ιωσήφ και θα αρχίσει πια μια διεργασία να γίνεται μέσα του, γιατί μέσω του καθολικισμού γνωρίζει την Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία είναι η μητρική του πίστη. 14 χρόνια θα μείνει στον καθολικισμό. Είχε εγγραφεί στο τάγμα των Ιησουητών ως δόκιμος μοναχός, δεν έγινε ποτέ κανονικός μοναχός, και το 1954 θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει στην Ορθοδοξία. Το 1956 γίνεται και η τυπική επανένταξή του με ένα λίβελο που αναγκάζεται να υπογράψει για να ξαναγίνεται εκτός του σκόπου της Μητρός του Εκκλησίας. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 23 ετών και επέστρεψε σε ηλικία 35 ετών. Από το 54 ως το 58 προσπαθεί να αναγνωρίσει τον οικείο τρόπο και να σπουδάσει τον πλούτο της Ορθόδοξης Παράδοσης. Ζει με τη χείρα μητέρα του, ο πατέρας του είχε πεθάνει, και για να συντηρηθεί παραδίδει μαθήματα γαλλικής και αγγλικής γλώσσας τις κατήχε σε άριστο βαθμό. Από το 1959, ήδη το είπα και στις πρώτες γραμμές, ως το 1965, όσο ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος είναι προϊστάμενος σε αδελφότητα ζωή, θα προσφέρει το λόγο του και την πείρα του σε μια προσπάθεια να κάνει γνωστή τη γνήσια πατερική και μυστική θεολογία στους υπεύθυνους θεολογικούς κύκλους. Βλέποντας ότι με τον ακαδημαϊκό θεολογικό κόσμο δεν έχει τη δυνατότητα να διαλεχθεί, στρέφεται σε κύκλους ενδιαφερομένων πνευματικών ανθρώπων που τους οργανώνει σε μικρές ομάδες και τους κάνει θεολογικό φροντιστήριο. Νεαροί θεολόγοι ενδιαφέρονται να ακούσουν τον λόγο του που τον αισθάνονται ως κενότητα ζωής, ενώ κάποιοι φίλοι θα τον καταφέρουν να δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά Ανάπλαση και Ακρίβειες. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν δειλά στην αρχή, αλλά εμφαντικά αργότερα, αρχίζουν να συζητούνται παραγνωρισμένα στοιχεία της ορθόδοξης πνευματικότητας, να παρατηρείται μια απομάκρυση από την ακαδημαϊκή και σχολαστική θεολογία και από τα θρησκευτικά σχήματα, να εμφανίζεται μια στροφή προς τη μυστική και πατερική παράδοση ορθόδοξη.
εξουσίας και μία αναγέννηση του μοναχισμού, κυρίως στο Άγιον Όρος. Θα ήταν οπωσδήποτε υπερβολικό να διατυπωθεί η άποψη ότι όλα αυτά οφείλονται στον Δημήτρη Κουτρούπη, αλλά θα ήταν επίσης παράληψη να μην τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε αυτός ο άνθρωπος στην εμφάνιση και αύξηση του ενδιαφέροντος για την ορθόδοξη πνευματικότητα, για τη σπουδή της και τη φανέρωσή της. Έχοντας ζήσει και σπουδάσει άλλες πνευματικές παραδόσεις, ήξερε να αναζητάει, να φέρνει στην επιφάνεια και να προβάλλει τους κανόνες για τη φιλοτέχνηση της Θείας Εικόνας. Πέθανε το 1983. Κατά μια συγκυρία πέθανε στο εξωτερικό, στην Αγγλία, που είχε μεταβεί για λόγους υγείας. Εκεί συνδέθηκε με μία μικρή ορθόδοξη κοινότητα στο Γουόλσιχαμ, στην περιοχή του Νόρφολκ, και θέλησε να ταφεί εκεί. Να έχει μια κοινότητα να του ανάβει ένα κατήλι. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Ο Κουτρουμπής μας έμαθε τους Ρώσους της Διασποράς, τη θεολογία των Ρώσων της Διασποράς. Και το λέω ως μια προσωπική μαρτυρία, γιατί στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήμουν φοιτητής στη θεολογική σχολή και κινδύνευα να πάθω έναν διχασμό. Από τη μια είχα την ακαδημαϊκή θεολογία, Μέκα. Ζωνταν ωραία πράγματα, ζουμερά πράγματα, το Μέκα. Την άλλη είχαμε τον Κουτρουμπή, όσοι ήμασταν κοντά του, να μας λέει, διαβάστε αυτό σας παρακαλώ. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Η στροφή που έκανε μέσω των Ρώσων στην δική μας παράδοση. Και στην πατερική μας παράδοση ήταν κάτι πρωτοποριακό, αν επιτρέπετε να πω μια τέτοια λέξη. Αυτά. Σας ευχαριστώ.